Θλίψη και προβληματισμό προκαλεί στον κλήρο η απόφαση της κυβέρνησης να τελεστούν τα θεοφάνεια φέτος όχι μόνο χωρίς τον καθιερωμένο αγιασμό των υδάτων, αλλά και με κλειστούς τους ναούς. Το μέτρο αποφασίστηκε ξαφνικά και φαίνεται να ευνηδίασε κατά κάποιο τρόπο τους κληρικούς. Ενώ είχε επιτρέψει τη δυνατότητα να οι εκκλησίες την ημέρα των θεοφανίων, όπως τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, να έχουν περισσότερο κόσμο, δηλαδή 25 άτομα και στη Μητρόπολη 50. Αυτό το κατήργησε και είπαν θα είναι οι ναοί κλειστοί. Τελείως μόνο οι ιερείς και οι ψάλτες και οι νεοκόριοι ασχολούνται με την Εκκλησία. Αυτό μας στενοχώρησε πραγματικά, διότι δεν είχε συμφωνηθεί έτσι μεταξύ Εκκλησίας και κυβερνήσεως. Οι κληρικοί κάνουν λόγο για πλήγμα στην Εκκλησία, αν και συμμορφώνονται με τον νόμο όπως τονίστηκε. Οι ιερείς είναι εκείνοι οι οποίοι πρώτοι δέχονται αυτό το πλήγμα. Εμείς ουσιαστικά βεβαίως υπακούμε στην κυβέρνηση, αλλά οφείλουμε να τα συμφωνηθένα, τα υποσχεθένα, να τα τηρεί και η κυβέρνηση όπως και εμείς προσπαθήσαμε και βάλαμε τα Χριστούγεννα τα άτομα τα οποία μας είπανε, κάναμε καταγραφή των ατόμων που βρισκόταν στο ναό για να αν δημιουργηθεί κανένα θέμα να μπορούμε να ελέγξουμε κτλ. Νομίζω ότι η Εκκλησία έκανε το καθήκον της με τον καλύτερο τρόπο, και τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, και το ίδιο θα δείξει και θα κάνει και την ημέρα των Θεοφανίων. Στο μεταξύ, ο αγιασμός των υδάτων θα γίνει κατ' εξαίρεση μέσα στους ναούς και πιο συγκεκριμένα στις κολυμπήθρες. Ναι, στην κολυμπήθρα όπως κάνουμε κάθε φορά τον αγιασμό. Απ' έξω από το ναό, στις λίμνες, στις θάλασσες, στους ποταμούς κτλ. Εκεί δεν επιτρέπεται. Βέβαια, η Εκκλησία έμεσα αγιάζει τα ύδατα. Δεν δημιουργεί θέμα για αυτό το θέμα. Αν πάμε στο λιμανάκι της μιας χώρας, στο λιμάνι των Χανίων. Όμως ο αγιασμός θα υπάρξει, χάρη του Θεού θα υπάρξει σε όλα τα ύδατα, αφού αγιάζονται τα ύδατα μέσα στο ναό. Το σίγουρο είναι πάντως πως φέτος και τα Θεοφάνεια, αυτή η μεγάλη γιορτή, η τρίτη της περίοδου, θα είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με άλλες χρονιές.